Συνεχίζουμε. Θα πάμε τώρα στο Best Greek Hospitality Municipality, που απονέμεται στο Δήμο Ναυπακτίας και το Δήμαρχο, τον κύριο Βασίλη Γκίζα. Καλούμε τον κύριο Γιάννη Τσακίρη, τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για τη βράβευση. Να πούμε εδώ ότι ο Δήμος Ναυπακτίας και ο κύριος Γκίζας έχουν βάλει πλάτη φέτος και είναι το ρεκόρ του εσωτερικού τουρισμού. Έτσι ακριβώς. Δεν υπάρχει Έλληνας που να μην θέλει να μείνει στην Ναύπακτο φέτος. Καλά, μπράβο. Είναι υπέροχη η Ναύπακτος και είναι υπέροχη και για weekends. Και από ό,τι ξέρω, πάει πολύ καλά και το τριήμερο. Έτσι. Γιατί ήθελες να μείνεις, να ξεφύγεις από εκεί που δεν πήγες διακοπές, να πας τώρα στην Ναύπακτο? Είναι καλό όταν μεγαλώσουν τα παιδιά και θες ένα love weekend. Η Ναύπακτος είναι εξαιρετική επιλογή. Συγχαρητήρια, κύριε Γκίζα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, Υπουργέ, για την πράξη. Βεβαίως, κύριε Γκίζα, βεβαίως. Εσείς μπορείτε να αποχωρήσετε. Ευχαριστούμε, κύριε Τσακίρη. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Δεν έχει, ναι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους διοργανωτές αλλά και στους παρόντες για τη μεγάλη τιμή στο Δήμο Ναυπακτίας και στο πρόσωπό μας Δημάρχου. Το βραβείο αυτό αποτελεί πραγματικά την αναγνώριση μιας προσπάθειας που κορυφώθηκε τα τελευταία χρόνια εξωστρέφειας και προβολής ενός ιδιαίτερου μέρους, ενός ιδιαίτερου τόπου που λέγεται Ναυπακτία. Ενός τόπου ο οποίος το τελευταίο χρονικό διάστημα με την επισκεψιμότητα άγγιξε πολλές φορές και νομίζω ότι και το Σαββατοκύριακο, το τριήμερο της 28 Οκτωβρίου θα άγγιξει το 100%. Και σε αυτό συμβάλλουν τα πλούσια συγκριτικά πλεονεκτήματα, οι υποδομές οι οποίες ανακαινίζονται είτε δημιουργούνται νέες και φυσικά ο βιωματικός και εμπειρικός τουρισμός, τον οποίο διαθέτει πλούσια η περιοχή. Είτε αυτός λέγεται θαλάσσιος, είτε ορεινός, είτε αναρχητικός, είτε πεζοπορικός. Να συμπληρώσω δε τις μεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες οι οποίες υπάρχουν όχι μόνο στην Ναυπακτία, αλλά σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ λοιπόν σε όλους τους φορείς που συνετέλεσαν σε αυτή την εξωστρεφή προσπάθεια για το Δήμο Ναυπακτίας και σε όλους εσάς οι οποίοι σήμερα τιμάτε με τον τρόπο αυτό τον ιδιαίτερο τόπο καταγωγής μου, την Ναύπακτο και την Ναυπακτία.